Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Είμαστε ζωντανά εδώ στην τηλεόραση της Βεργίνα και από αυτή τη στιγμή και στην τηλεόραση του ΖΕΒΣ για τη Θεσσαλία. Σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα μεταδώσουμε και εμείς το exit poll, ακριβώς στις 7, το οποίο ετοίμασε η εταιρεία interview και σύμφωνα με αυτό που θα σας μεταδώσουμε, φαίνεται ότι αλλάζουν ριζικά, αλλάζει ριζικά το πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Ομολογώ ότι ελάχιστοι περιμένανε, κυρίες και κύριοι, τέτοιες μεγάλες αλλαγές. Θα δούμε σε λίγα λεπτά λοιπόν πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, ποιοι μένουν απ' έξω, τι αποφάσισε ο σοφός ελληνικός λαός, πώς, αν σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι το πρώτο κόμμα, πολύ βασικό αυτό, αν σχηματίζει ή όχι αυτοδύναμη κυβέρνηση το πρώτο κόμμα και βέβαια πόσα κόμματα είναι στη Βουλή, τις έδρες που παίρνουν τα κόμματα και τι γίνεται σε συνέχεια. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποστηνή βραδιά θα είναι μεγάλη, καθώς κανείς θα αναζητά την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος και όχι αν ποιος είναι πρώτος ή δεύτερος. Η πρωτιά έχει κριθεί, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά θα λέγαμε. Από εκεί και πέρα αναζητάει κανείς την αυτοδυναμία και φυσικά ο πρώτος στην εκλογική μάχη και καλησπερίζω και την Χριστίνα Τσόρμπα θα αναζητήσει πιθανώς κάποιον συνέτερο. Καλησπέρα και από το στούντιο της Θεσσαλονίκης, Στέργιο. Είμαστε εδώ με την παρέα που έχει ανανεωθεί. Έχει μείνει βεβαίως μαζί μας από την προηγούμενη ώρα ο Βασίλης Οστόλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έχει έρθει και η Βέννη Σάπικα μαζί μας και η Έλσα η Αγοραστού που παραμένει εδώ στο στούντιο. Για αυτή τη μεγάλη εκπομπή της, που παρακολουθεί τα γεγονότα και τα αποτελέσματα, θα παρακολουθήσει της 16ης εκλογικής αναμέτρησης στην 40χρονη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Είμαστε έτοιμοι για να μεταδώσουμε και το δικό μας exit poll ακριβώς στις 7 από την interview, Στέργιο. Το βορειοελλαδίτικο exit poll, γιατί είναι και το μοναδικό που γίνεται έτσι. Όλες ακριβώς οι υπόλοιπες εταιρείες είναι στην Αθήνα. Βέβαια, Χριστίνα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, μία διαφορά ανάμεσα στο exit poll της interview και στα exit poll που κάνουν μαζεμένοι οι φίλοι μας οι Αθηναίοι, χωρίς αυτό να αλλοιώνει την εικόνα του πρώτου κόμματος. Η διαφορά είναι μεγάλη. Βέβαια, υπάρχει πάλι μία διάσταση απόψεων για το ποιο είναι το τρίτο κόμμα. Θα πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα. Θα είμαστε εδώ και με την κυρία Άννα Τσίμου. Και φυσικά από εκεί πέρα, αυτό που έλεγα και στην αρχή, ήδη σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες δεν αμφισβητούνται, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος έχει κανονίσει ραντεβού με τον αρχηγό ενός μικρού κόμματος για να δουν αν θα συνεργαστούν και πώς θα συνεργαστούν. Αυτό είναι μια πληροφορία την οποία έχω λάβει εδώ και αρκετή ώρα, δεν αμφισβητείται. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η Χριστίνα και Βέννη, καλησπέρα και στη Βέννη Σάπκα, η διεργασία τι θα κάνουμε αύριο. Αυτό που λες όμως είναι σαν να αποκλείουμε την αυτοδυναμία και αυτό νομίζω πως είναι κάτι που πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά και τι θα φέρει ως αποτέλεσμα. Χριστίνα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Από τη στιγμή που έχουν μπει πολλά κόμματα μέσα, όσο μεγάλη και αν είναι διαφορά, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Σίγουρα. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή μπορεί το πρώτο κόμμα να πιάσει 145, 146, 147 έδρες, μπορεί να πάει 148 έδρες, ακόμη και 149. Δύσκολο να πιάσει το 151 όμως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον με αυτά που εμείς έχουμε και θα παρουσιάσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Υπάρχουν και τα άλλα exit poll που θα παρουσιάσουμε, τα οποία θα αναφέρουμε για την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι και αλλιώς 5 λεπτάκια μείνανε για να παρουσιάσουμε το πρώτο exit poll. Και μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον Μιχάλη Καριώτογλου, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Singular Logic, στις 9.30 θα είναι η επίσημη εκτίμηση του αποτελέσματος, με ασφάλεια σύμπλην 0,5% για τα 2-3 πρώτα μεγάλα κόμματα όμως. Διότι για τα μικρότερα, όπως εξήγησε ο κύριος Καριώτογλου, ίσως ανατραπεί η εικόνα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά αυτά τα οποία θα ακούσουμε από τα επίσημα αποτελέσματα στις 9.30. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το κοντρόλ εδώ αν είμαστε έτοιμοι σε λίγο για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά, έτσι σε λίγο. Σε 3-4 λεπτά πρέπει να είμαστε στον αέρα.
Λοιπόν. Ακριβώς. Απομένουν μόνο 4 λεπτά για να έχουμε τα αποτελέσματα της interview της μόνης δημοσκοπικής εταιρείας από τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει δουλέψει πάνω στο exit poll των εκλογών του 2015, κυρίες και κύριοι. Κοντά μου, μπροστά μου έχω και τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου του 2012 και θα δούμε βεβαίως, τα οποία είναι και πραγματικά, θα δούμε όμως και όλες τις αποκλίσεις. Και φυσικά η αγωνία μεγεθύνεται όσο περνάει ο χρόνος, ναι, Στέργιο, ναι. Γιατί θα έχουμε την ευκαιρία και τα δικά μας αποτελέσματα να παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια και των άλλων δημοσκοπικών εταιριών και έτσι να κάνουμε και την σύγκριση. Αλλά βεβαίως υπάρχει μεγάλη έτσι, ανυπομονησία. Βέβαια, και να πω, Χριστίνα μου το γράφει και ο Δημήτρης Βασιλιάδης, χαιρετισμούς στους τσελιγκάδες στο χωριό μου, τους μεγαλοτσελιγκάδες με τα χίλια και τόσα πρόβατα εκεί πέρα, οι οποίοι γνωρίζουν από το απόγευμα τα exit poll τα δικά μας. Να μεταφέρω λοιπόν τους χαιρετισμούς του κυρίου Βασιλιάδη στους τσελιγκάδες του χωριού μου. Χριστίνα, νομίζω ότι λίγο πολύ τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Δεν πιστεύαμε βέβαια σε αυτή τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά. Που και πέρα θα περιμένουμε την αυτοδυναμία και βέβαια τι θα γίνει αύριο, πόσο η χώρα μας μπορεί να σωθεί. Είδαμε την μεγάλη δημοσιότητα που έχουν λάβει οι εκλογές στην Ελλάδα. Αποτελούν πρόκριμα για αυτές που θα έρθουν στην Ισπανία και ίσως βέβαια από απόψε και μετά η κυρία Μέρκελ θα σκέφτεται πολύ σοβαρότερα όταν θα πρέπει να μιλάει για την Ελλάδα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι θα έχουμε τοπικές συγκρούσεις. Πάντως στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, βρίσκεται η επαφή και οι συναντήσεις με μεγάλους κορυφαίους ευρωπαϊκούς παράγοντες, έτσι ώστε να προωθήσει τα ελληνικά ζητήματα. Ο κύριος Τόλης που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα λίγο να μου πει σε σχέση με αυτό, δηλαδή αν τελικά δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, είστε έτοιμοι για την συνεργασία, κύριε Στόλη? Εμείς λέμε ότι κάθε πράγμα θα γίνει στον καιρό του. Περιμένουμε τα επίσημα. Κύριε Γιάννη, είμαστε έτοιμοι. Χωρίς να θέλω να απαξιώσω τη δουλειά. Έχουμε ακριβώς 55 δεύτερα. Εταιρείες, αλλά με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι. Μιλάμε και πράττουμε. Και από την επόμενη μέρα κάθε πράγμα θα συζητηθεί στα όργανα του κόμματος και θα παρθούν οι αναλογικές. Είμαστε έτοιμοι, Γιάννη. Νομίζω ότι η διαφορά διαβρύνθηκε στους αναποφάσεις και αυτό είναι ένα συγκριτικό στοιχείο με τις εκλογές του 2012, όπου οι αναποφάσεις ήταν το μικρότερο ποσοστό σε σύγκριση με αυτό το 19% περίπου που βλέπαμε φέτος στις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν. Και μάλλον από εκεί διευρύνθηκε τόσο πολύ η διαφορά που βλέπουμε στο exit poll. Την οποία βεβαίως θα τη δούμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Σε λίγα δευτερόλεπτα, Χριστίνα, νομίζω ότι αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε, όχι ακόμη, σε 10 δευτερόλεπτα για να πάει ακριβώς 7 η ώρα. Θα πούμε ότι ο κύριος Βασιλιάδης θα είναι εδώ μαζί μας μετά από ελάχιστα λεπτά. Exit poll από τη Βυργίνα Τηλεόραση μαζί με ζωντανές συνδέσεις. Χριστίνα, και να ξεκινήσουμε τώρα να βγάλουν την πρώτη κάρτα λοιπόν στον αέρα. Σύμφωνα με την εταιρεία Interview, κυρίες και κύριοι, εθνικές εκλογές 2015. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Αυτά είναι τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κάρτα με τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία από 26 έως 30%. ΣΥΡΙΖΑ από 35 έως 39%. ΠΑΣΟΚ από 3 έως 5%. Και το Ποτάμι. Βλέπουμε ότι από 6 έως 9%. Η Χρυσή Αυγή από 5 έως 7%. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της interview είμαστε έως από 39% το ανώτερο, το ΣΥΡΙΖΑ και 35%. Συμφωνούμε από ό,τι βλέπω, Χρυσίνα, με το exit poll που βγάζει ο Αντένα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στο πρώτο κόμμα, 35, στο πρώτο κόμμα σωστά 35 με 39. Το ίδιο ακριβώς βγάζει και ο Αντένα, 39,5 με 35,5. Στο δεύτερο κόμμα λοιπόν που είναι η Νέα Δημοκρατία, εμείς βγάζουμε 26 με 30. Ο Αντένα, ναι, βγάζει λιγότερα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, τρίτο κόμμα το Ποτάμι, τέταρτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι επτάψυχο, παραμένει με 3 έως 5%.
Και βέβαια, αν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο κάτω στις έδρες που. Ναι, να δούμε τι γίνεται με ανεξάρτητους Έλληνες. Τι γίνεται με το ΚΚΕ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Σωστά. Αλλά και με το κίνημα του. Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, από 4 έως 6 έδρες. Το ίδιο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 4 έως 6 έδρες. Συγγνώμη, από 4 έως 6% με συγχωρείτε. 6%. Ναι, μισό έως 1,5 δημάρ, 1,5 έως 2,5 ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος φαίνεται να έχει κάνει καλό στο Πασόκ που κατέβηκε, το συσπήρωσε. Και 3,5 έως 5,5 τα υπόλοιπα κόμματα για μας δεν υφίσταται λαός μέσα, επειδή πολλοί ρωτάνε. Και να πάμε και στις έδρες, Χριστίνα, και να το δούμε μετά. Να πάμε και στις έδρες, όπου εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι με αυτά τα αποτελέσματα, εν πάση περιπτώσει, ότι η αυτοδυναμία δεν μπορεί να επιτευχθεί, γιατί βλέπουμε εδώ 145 έδρες. 145 με τον πόνους των 50 ενδρών, είναι, Χριστίνα. Ναι. Μαζί με τον πόνους. Ναι, με τον πόνους. Ναι. 145 έδρες στο ΣΥΡΙΖΑ, 72 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 10 έδρες το ΠΑΣΟΚ, 19 έδρες το Ποτάμι, 15 έδρες η Χρυσή Αυγή, 12 έδρες οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, 12 έδρες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να ανακοινώσουμε και τα exit poll που δίνει η ΝΕΡΙΤ αυτή τη στιγμή. Κύριε Στέργιο, αν θέλετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ από 35,5 μέχρι 39,5, Νέα Δημοκρατία από 23 μέχρι 27, Ποτάμι από 6,4 μέχρι 8%, Χρυσή Αυγή από 6,4 μέχρι 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 4,7 μέχρι 5,7%, ΠΑΣΟΚ από 4,2 μέχρι 5,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες από 3,5 μέχρι 4,5 και βέβαια το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών από 2 μέχρι 3,2. Οριακά μπαίνει το κόμμα του κυρίου Παπανδρέου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ και τα εξπόλ που μετέδωσε πριν λίγα λεπτά. Αυτό όμως δείχνει ότι στα μικρά κόμματα τουλάχιστον θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις και ίσως να έχουμε και ανατροπή όσον αφορά το κόμμα του, το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Βλέπουμε ότι και με τον Αντένα που παρακολουθώ και εγώ, Χριστίνα, 146 με 158 έδρες ανάλογα με την αυτοδυναμία. 65 με 75 τη Νέα Δημοκρατία, εμείς την έχουμε 72 έδρες. Από εκεί και πέρα 12 με 15 στο ΠΑΣΟΚ, εμείς έχουμε 10 έδρες στο ΠΑΣΟΚ. Γενικά συμπίπτουν, βλέπω τα exit poll όλων των εταιριών στην δύναμη της του ΣΥΡΙΖΑ, 35 με 39% συμπλήν 0,5% για όλους. Έχουμε και του Star να ανακοινώσουμε, αυτά που έβγαλε και το Star πριν λίγα λεπτά, τα exit poll. Νέα Δημοκρατία λοιπόν από 23 μέχρι 27%, ΣΥΡΙΖΑ από 35,5 μέχρι 39,5%, ΠΑΣΟΚ 4,2 με 5,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,5 με 4,5%, Χρυσή Αυγή από 6,4 μέχρι 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 4,7 μέχρι 5,7% και το Ποτάμι από 6,4 μέχρι 8%. Το Star λοιπόν πριν από λίγα λεπτά. Για να δούμε τι θα γίνει και θα ήθελα πριν έχουμε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστίνα, που θα θέλω μια δήλωση. Και έχουμε και πολλούς άλλους θα περάσουν στη συνέχεια, είναι οι άνθρωποι έξω και από τα υπόλοιπα κυρία κόμματα. Τσίμου την γνώμη της. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, φλερτάρει με την αυτοδυναμία, πιθανώς να το αγγίξει. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Αυτό που θα λέγαμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό που γίνεται σαφές από τα exit poll είναι η πλήρης αποδοκιμασία της πολιτικής που συζητούσαμε και προηγουμένως της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται από τα ποσοστά τους. Δεν είναι μόνο το θέμα της διαφοράς, είναι και τα επίπεδα στα οποία έχουν αγγίξει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ότι είναι στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης. Και επίσης φανερή είναι η επιδοκιμασία στο πρόγραμμα και στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η άνοδος από τις προηγούμενες εκλογές είναι πολύ μεγάλη. Η άνοδος από τα ποσοστά των ευρωεκλογών είναι επίσης μεγάλη. Ευελπιστούμε σε ένα αποτέλεσμα στο τέλος της βραδιάς το οποίο θα μας δίνει την αυτοδυναμία. Εδώ με βάση και το δικό σας exit poll είναι το κόμμα μας βρίσκεται πολύ κοντά στο να πετύχει και αυτό το στόχο. Είναι επίσης για την αριστερά
διαχρονικά ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί επιτρέψτε μου να θρήσω και, και το αποτέλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος που δείχνει ότι η αριστερά στην Ελλάδα πλέον αγγίζει. Το ΚΚΚ δεν θα το έκανε τεράστια, βέβαια, να θρήσει τα ποσοστά του μεταξύ. Είναι δικιά του επιλογή αυτή. Mm. Εγώ στην ανάλυση μου με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Σαν ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε την αριστερή κυβέρνηση ως, ως στόχο. Άρα με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Η Δημάρ, όπως βλέπετε, η συμμετοχή της στην κυβέρνηση της κόστησε την ίδια της την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και είναι σαφές αυτό, κατά αναλογία σε σχέση με τα άλλα κόμματα της κυβέρνησης, ότι αυτά που γίνανε, ο ελληνικός λαός τα τιμωρεί. Το δυστυχές, και θα ήθελα να το σημειώσω αυτό, είναι ότι σε αυτό το κοινοβούλιο φαίνεται ότι θα συμμετέχει ένα ναζιστικό κόμμα για άλλη μια φορά, όπως... Το οποίο σύμφωνα με άλλες, η Χρυσή Αυγή εννοείται, σύμφωνα με άλλες δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι και τρίτο κόμμα. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Να δώσουμε λίγο και τα exit poll τους πάντως, για να πάντως, Χριστίνα, έτσι, να έχουμε μια σφαιρική... Χριστίνα, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον σκηνοθέτη, αν μπορούμε να βγάλουμε τον Χρήστο Γιασκουλίδη από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη ή γενικά τι γίνεται εκεί πέρα. Εγώ θα πω το εξής για τη Χρυσή Αυγή, ότι όλος αυτός ο πόλεμος που της έγινε, έτσι, τελικά την έβγαλε πάλι δυναμωμένη, για φανταστείτε να είναι και τρίτο κόμμα όπως δεν τα exit poll εδώ των Αθηνών. Της έκανε καλό, που σημαίνει ότι θα, για να πολεμήσεις κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς, το πολεμάς πολιτικά και όχι μέσω φυλακής. Σε λίγες μέρες πληροφορίες είναι ότι αποφυλακίζεται και ο κύριος Μιχαλολιάκος και οι επόμενοι βουλευτές, και νομίζω ότι ένα κόμμα το οποίο δεν είχε την ηγετική του ομάδα να κάνει προεκλογικό αγώνα, συγκεντρώνοντας αυτό το μεγάλο για μένα ποσοστό, πρέπει να προβληματίσει τον πολιτικό κόσμο αν η πολιτική που ακολουθεί απέναντι σε αυτό το κόμμα είναι σωστό. Εγώ το σέβομαι, είναι κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκλεγμένο και πάλι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Όπως επίσης εκτιμώ ότι η μεγάλη αυτή αποψινή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Όλος ο κόσμος από τη μακρινή Αμερική μέχρι την Κίνα παρακολουθεί σήμερα τι γίνεται στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουν ότι η Ελλάδα με τον κύριο Τσίπρα στην κυβέρνηση θα συγκρουστεί με τοπικά με την κυρία Μέρκελ, και πιστεύω ότι απόψε η κυρία Μέρκελ δεν θα έχει μια όμορφη βραδιά, γιατί ξέρει ότι από αύριο θα πρέπει να βγάλει τα κομπιουτεράκια της και να δει τι θα κάνει με την Ελλάδα. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε τι χρωστάνε οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Πόσα χρωστάνε. Θα τα ζητήσει αυτά ο κύριος Τσίπρας, πιστεύω. Θα ζητήσει επίσης όχι μόνο γερμανικές αποζημιώσεις, όπως λέει, και τα κατοχικά δάνεια, και θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να διαγράψουν τα χρέη. Είναι ο Μανώλης ο Γλέζος, είναι όλοι αυτοί. Που εκεί πέρα νομίζω ότι με τοπική σύγκρουση θα πρέπει να κάνουν πίσω και οι Ευρωπαίοι, ή τα πράγματα θα φτάσουν εκεί που ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Μπορούμε να έχουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Να πάμε στην κυρία Τσίμου, τότε που είναι δίπλα μου. Κυρία Τσίμου, και από μένα καλησπέρα. Πώς είδατε τα πρώτα αποτελέσματα? Καλησπέρα και από μένα και πάλι. Καλησπέρα και στους δύο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν μας ακούνε ή αν έχουμε σύνδεση. Με μια πρώτη λοιπόν εκτίμηση των αποτελεσμάτων, βλέπουμε ότι αυτό που λέγαμε εδώ και τόσο καιρό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι το προβάδισμα του είναι αρκετά σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει έτσι στα ίδια ποσοστά. Πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι γενικά η διευκρίνηστη ψήφος και η αναποφάσιστη πόλη, να ρωτιόμασταν πού θα κατευθυνθούν, τελικά βλέπουμε ότι πηγαίνουν ή πήγαν τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από αυτόν στον ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα το οποίο είδαμε και από τις δημοσκοπήσεις ότι εμπειρικά το 60% των αναποφάσιστων πράγματι πηγαίνει στο πρώτο κόμμα. Άρα βλέπουμε ότι ίσως μια πρώτη εκτίμηση είναι και αυτή. Συνεχίζουμε λοιπόν, βλέπουμε ότι την έκπληξη ίσως αυτή τη στιγμή την βλέπουμε στους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι έχουν ένα ποσοστό στο 4% με 6%. Και αυτό που λέγαμε την πολυπόθητη τρίτη, βλέπουμε τον συνάδελφο, τον Χρήστο Γιασκουλίδη, ίσως έχουμε σύνδεση να μας κάνει κάποια δήλωση. Λέει ο Χρήστος ζωντανά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι από τη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αριστοτέλου, από τα κεντρικά. Θέλω να σας πω ότι δεν έχουν ξεκινήσει πανηγυρισμοί. Βρίσκονται ελάχιστα στελέχη και υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει τους πανηγυρισμούς από που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Θέλω να σας πω ότι για το τρίτο κόμμα. Ξέρουμε λοιπόν, είναι δεδομένο ότι εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν θέλουν ψηλά τη Χρυσή Αυγή. Άρα λοιπόν περιμένουν εδώ πέρα, παρακαλάνε όλοι να το πω έτσι, να είναι το ποτάμι τρίτο κόμμα και όχι η Χρυσή Αυγή. Ωστόσο περιμένουν να εξελιχθεί βράδυ. Θέλω να
Στις 7:30 θα έχουμε την πρώτη δήλωση από κάποιο τοπικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, επίσημη δήλωση προς τα μέσα της Θεσσαλονίκη. Και να σας πω ότι απέναντι ακριβώς στην πλατεία Αριστοτέλους, απέναντι από εδώ που βρισκόμαστε, ήδη στείνονται κάποια ηχητικά, ήδη στείνονται κάποιες μικροφωνικές και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, προκειμένου εκεί να δούμε αν θα ακολουθήσουν επανεγυρίσεις οτιδήποτε άλλο της βραδιάς. Πάντως, από τα λίγα στελέχη που βρίσκονται εδώ, δεν έχουν αρχίσει να καταφέρουν περισσότεροι. Υπάρχει μια αισιοδοξία φυσικά ακόμη και για την αυτοδυναμία και αυτό το άγχος που είπαμε για το ποιος τελικά θα είναι ητός. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Ελπίζω η επόμενη σύνδεση να είναι ακόμη καλύτερη ή φτάνει σε εμάς έτσι με ελάχιστο πρόβλημα, παιδιά. Ορίστε. Θα φτιάξει λοιπόν. Ζωντανά η Βεργίνα τηλεόραση, κυρίες και κύριοι. Χρήστος Γιασκουλίδης από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη. Να επανέλθουμε στην κουβέντα μας, να μπει και το πάνελ της Θεσσαλονίκης και όσο το γίνει αυτό τεχνικά, να ολοκληρώσει η κυρία Τσίμου. Να είχαμε λοιπόν αυτό που προανέφερα, ότι η έκπληξη ίσως προκαλούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Την πολυπόθητη τρίτη θέση βλέπουμε ότι την διεκδικεί το ποτάμι, η Χρυσή Αυγή. Ποτάμι και Χρυσή Αυγή, Άννα, οι δύο. Χρυσή Αυγή, μάλιστα, αυτοί οι δύο. Θα δούμε λοιπόν πού θα κάτσει η μπύλια τελικά. Από την άλλη, βλέπουμε ότι το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του κ. Παπανδρέου δεν μπαίνει σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. Πράγμα το οποίο δείχνει τελικά ότι ο ελληνικός λαός ίσως δεν ήθελε κάτι από τα παλιά, να το πω έτσι απλά, κάτι από το παρελθόν. Και γενικότερα βλέπουμε ότι ίσως μέσα από όλο αυτό είτε επικράτησε οργή, είτε επικράτησε ο θυμός, είτε επικράτησε ο φόβος στους Έλληνες πολίτες. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά με σημαντικό προβάδισμα, κάτι το οποίο και εμείς εδώ μέσα από όλες τις δημοσκοπήσεις μας το είχαμε έτσι προβλέψει. Από την άλλη, αυτό που έχουμε να προσθέσουμε είναι ότι σίγουρα η σημαντική ημέρα είναι αρκετά κρίσιμη, ιστορική ημέρα για την χώρα μας και πιστεύω ότι αυτή η ψήφος, η σημερινή, ήταν μια ψήφος με ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς μέσα από όλο αυτό ίσως τελικά να γίνει και ένας νέος επανεκαθορισμός των δεσμεύσεών μας, γενικότερα των διαπραγματεύσεών μας με την Ευρώπη. Και όπως και εσείς πολύ εύστοχα προαναφέρετε, κύριε Καλόγερη, ίσως η κυρία Μέρκελ, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το βράδυ να αγωνιά, λίγο να κάθεται σε καμένα κάρβουνα, καθώς και εκείνη θα πρέπει από αύριο, την επομένη λοιπόν των εκλογών, να θέσει όλα τα ζητήματα εκ νέου σε διαφορετική βάση. Έχουμε στο μυαλό μας βέβαια πάντοτε και τις αυστηρές δεσμεύσεις του Μάριο Ντράγκη, καθώς μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση επόμενη, πως όλα δείχνουν, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα θα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα, καθώς για να λάβουμε οποιασδήποτε έτσι ευκολίες από τους ξένους, θα πρέπει αφενός να βρισκόμαστε σε πρόγραμμα και αφετέρου να γίνει θετική αξιολόγηση της Τρόικας. Και μην ξεχνάμε ότι για να γίνει θετική αξιολόγηση της Τρόικας θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να έχει εκπληρώσει ή να ολοκληρώσει, θα το δούμε αυτό, το 19 προαπαιτούμενα, που μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικά ζητήματα. Άρα λοιπόν έχουμε αυστηρούς περιορισμούς και σημαντικές δεσμεύσεις απέναντι στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και μην ξεχνάμε ότι αύριο, κύριε Καλόγερε, έχουμε και το Eurogroup, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και εκεί λοιπόν θα δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Ο κύριος Χαρδούβελης, μάλιστα. Πάμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και Χριστίνα, έχουμε καλεσμένους. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εδώ. Έχει αλλάξει το πάνελ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως παραμένει μαζί μας ο κύριος Στόλης, ο οποίος μου ζήτησε να κάνει και μία παρέμβαση σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν για τη Χρυσή Αυγή, Στέργιο. Να καλωσορίσουμε τον Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, που είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Καρακοστάνογλου, καλώς ήρθατε. Και βεβαίως τον Χρήστο Παπαστεργίου, που είναι υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης επίσης με το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Παπαστεργίου, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Στόλη, που θέλει να κάνει μια παρέμβαση, θέλει να πει κάτι. Ναι. Με βάση το σχόλιο που έκανε ο κύριος Καλόγυρος όσον αφορά το πώς αντιμετώπισαν οι πολιτικές δυνάμεις τη Χρυσή Αυγή, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι το εξής, το ότι εμείς προφανώς σαν αριστερά είμαστε ενάντια στις πολιτικές διώξεις, διότι τις έχουμε υποστεί για ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της μετεφυλιακής ιστορίας της χώρας. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε όχι με μια πολιτική δύναμη, έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική οργάνωση, την οποία εγκληματική οργάνωση την νομιμοποίησαν με τη συμπεριφορά τους οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις μέχρι τώρα της χώρας.
Αυτά τα γεγονότα με τον κύριο Μπαλτάκο και τη σχέση του κυβερνητικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή τα έχει μάθει πλέον όλος ο κόσμος. Και καλό είναι να βλέπουμε και το ποιοι χάιδεψαν τα αυτιά της Χρυσής Αυγής και ποιοι την έφεραν σε αυτό το επίπεδο και την νομιμοποίησαν πολιτικά, βάζοντάς την μέσα στο πολιτικό παιχνίδι κανονικά, ενώ μιλάμε επί της ουσίας και από αυτό που φαίνεται από την δικογραφία για μια καθαρά εγκληματική οργάνωση. Το ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το ποσοστό που έχει η Χρυσή Αυγή και ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το ποσοστό που έχει η Χρυσή Αυγή έχει προκληθεί από τις ίδιες τις πολιτικές των κυβερνώντων κομμάτων μέχρι τώρα. Δυστυχώς, κόσμος που βρίσκεται στην ανέχεια, στην ανεργία και στα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας είναι αυτός που υποστηρίζει τον φασισμό και τον ναζισμό. Δυστυχώς ο κόσμος αυτός μπαίνει σε μία πλάνη και προσπαθεί να εκφράσει την οργή του μέσα από τέτοια κόμματα. Είναι ιστορικό φαινόμενο αυτό. Ξέρουμε την δεκαετία του 30 τι συνέβη στην Ευρώπη, αλλά ξέρουμε και ποιες είναι οι αιτίες που έχουν οδηγήσει αυτό. Εμείς με την πολιτική μας θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο πράγμα, να εξαλείψουμε αυτές τις αιτίες. Αυτή είναι και η δική μου η άποψη. Θα εξαλείψουμε αυτές τις αιτίες και δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε ναζιστικά και φασιστικά μορφώματα. Εγώ θα ήθελα να πω στον αγαπητό κύριο του ΣΥΡΙΖΑ ότι από τη στιγμή που θα αποφυλακιστούν από ό,τι αναμένεται αρχές Φεβρουαρίου ο ηγέτης και οι βουλευτές που ήταν στην φυλακή και πιθανώς να ξαναεκλαγούν τώρα με τη Νέα Βουλή που και πέρα, για μένα η προσωπική μου άποψη αντιθέλεση είναι ότι η Χρυσή Αυγή θα δυναμώσει υπερβολικά σε σχέση με το ποσοστό που παίρνει σήμερα ο κόσμος. Εάν που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, γιατί το είπε και ο κ. Τσίπρας προχθές, ότι όλοι αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστεροί. Ο κόσμος λοιπόν ήταν απελπισμένος. Του δόθηκε δυνατότητα να εκφράσει την επίθεσή του, τη διάθεσή του. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ με μια τεράστια διαφορά από 9 μέχρι 12 μονάδες από ό,τι δείχνουν τα exit poll. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Κόμμα που πρόσκειται στην αριστερά, καλύτερα να κυβερνήσει και καλύτερα να υλοποιήσει. Εάν όμως δεν μπόρεσε να υλοποιήσει, η επόμενη Βουλή θα δώσει τεράστια όθηση πλέον μόνο στη Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η άποψή μου. Γι' αυτό το μεγάλο στοίχημα είναι ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει και να υλοποιήσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Ο κόσμος είναι απελπισμένος. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι πρέπει να υλοποιήσει λοιπόν, αυτά που υποσχέθηκε. Και πέρα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κύριος Σαμαράς, για μένα, με τα exit poll που μας έχει δώσει η interview, φαίνεται ότι ένα μέσο όρο 28% αν πάρει, διατηρεί τις δυνάμεις σε σχέση με το 29,5% που είχε στις προηγούμενες εκλογές του 12, δηλαδή διατηρεί η Νέα Δημοκρατία τις δυνάμεις και φεύγουν όλοι οι υπόλοιποι και πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι αυτοί που έχουν καταστραφεί από το μνημόνιο, που έχουν απογοητευτεί από το μνημόνιο, που έχουν μείνει άνεργοι, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Του τέστην, η ευθύνη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστια. Πρέπει να τα καταφέρει για το καλό όλων μας, για το καλό της Ελλάδας. Αυτό δεν νομίζω να έχετε καμία αντίρρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει αναλάβει τις ευθύνες του, θα τις αναλάβει. Κύριε Στόλη, και θα το δούμε κιόλας αυτό. Να περάσουμε λίγο στον κύριο Καρακοστάνογλου. Ένα πρώτο σχόλιο βεβαίως, κύριε Καρακοστάνογλου, για αυτά τα ποσοστά. Όλες οι δημοσκοπήσεις το προηγούμενο διάστημα έφερναν μπροστά τον κύριο Καρακοστάνογλου τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως όχι με αυτές τις διαφορές που βλέπουμε τώρα στα exit poll. Ποια είναι η πρώτη δική σας εκτίμηση? Τελικά η ελπίδα ανοίξε το φόβο? Η ελπίδα οδήγησε τον Έλληνα σε μία εξαιρετικά παρακινδυνευμένη επιλογή. Δεν θα μιλούσα για φόβο ως σύνθημα της άλλης πλευράς, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως έκκληση για επίδειξη σύνεσης. Η ψήφος αυτή, για την οποία βέβαια ακόμα έχουμε εκτίμηση, γιατί το exit poll δεν πάβει να είναι μία εκτίμηση, και επειδή υπάρχει οριακότητα στα ποσοστά και καταναλογία στις έδρες, θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί, να δούμε κατά τις 9.30-10 το βράδυ πού θα βρίσκεται ο συνολικός πύχης των πραγματικών αποτελεσμάτων, δηλαδή της πραγματικής ψήφου. Όμως είναι ορατό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει και κερδίζει με μια ικανή διαφορά. Κατά τη γνώμη μου, κυρία Τσόρμπα, ζούμε ξανά μέρες του 2009. Τότε που ο Κώστας Καραμαλής ζήτησε συνετή πολιτική σε σχέση με τους μισθούς και τα εισοδήματα τότε, ενώ από την άλλη μεριά το Πασόκ του Γεωργίου Παπανδρέου είπε ότι λεφτά υπάρχουν, έδωσε μία ρόδινη
αίσθηση για την κατάσταση την πολιτική και είδαμε που οδηγήθηκε η χώρα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον καταστεί δυνατό να σχηματίσει κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι θα το κάνει με αυτοδυναμία. Περιμένουμε όσο αργά απόψε να δούμε. Θα συμπράξει με άλλα κόμματα. Να μην θυμίσω τι έχει πει για τους ανεξάρτητους Έλληνες ή για το ποτάμι, που είναι η πιθανότερη συνεταίρη του. Πάντως, πρέπει να υπάρξει σύμπραξη και εθνική συνένεση. Τώρα, εγώ... μην θυμίστε, βέβαια, θα σας διακόψω, γιατί η Κοινή Δημοκρατία με το Πασόκ ήταν στα μαχαίρια πολλά χρόνια και τελικά μαζί συνεργάστηκαν. Αλλά ήδη έχουμε από το 2000, από τα μέσα του 2000 ως τώρα, 2,5 χρόνια μιας αποτελεσματικής, με δυσκολίες κατά περιόδους, σύμπραξης. Δεν νομίζω ότι με την αλαζονία και τις αντιφατικότητες του ΣΥΡΙΖΑ και με το ετερόκλητο συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό του θα καταστεί δυνατό ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρει με τους ανεξάρτητους Έλληνες ή ακόμα και με το ποτάμι. Άρα λέτε ότι η εκτίμησή σας είναι ότι δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί τελικά με τον. Και αν συνεργαστεί σε πρώτη φάση για να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, νομίζω ότι η όποια κυβέρνηση θα είναι βραχύβια, ιδίως με αυτά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει απέναντί της. Γι' αυτό κάνω έκκληση να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Και αν θέλετε και στο επίπεδο των δύο μεγάλων κομμάτων, όπως αναδείχθηκαν από αυτές τις εκλογές, για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη λύση για το χρέος μας και για το αύριο του έθνους, κυρία Τσόρμα. Κύριε Παπαστεργίου, εσείς, ο κύριος Βενιζέλος προσπάθησε να είναι, και αυτό ήταν προεκλογικά το σύνθημά του, να είναι η τρίτη δύναμη. Βλέπουμε ότι η τρίτη δύναμη παίζει μεταξύ του Ποταμιού και της Χρυσής Αυγής. Τι έχετε να πείτε για τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, βέβαια? Νομίζω ότι τα αποτελέσματα έχουν καταδεικνύουν τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι όσο και αν αλλάξουν τα πραγματικά αποτελέσματα σε σχέση με τα exit polls, υπάρχει ένα σαφές, καθαρό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό νομίζω ήταν κάτι που είχε φανεί και τις τελευταίες μέρες της προεκλογικής περίοδου για όσους κάναμε εκλογές. Και σήμερα φάνηκε ότι υπήρχε αυτό το ρεύμα. Ελπίζω όντως αυτό το ρεύμα να μετατραπεί και σε ένα ρεύμα υπευθυνότητας για τη διακυβέρνηση της χώρας από την Δευτέρα το πρωί. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που υπάρχει σε αυτή την μέτρηση και από ό,τι άκουσα και στις μετρήσεις όλων των exit polls και των άλλων καναλιών, είναι ότι το κόμμα του προσωποπαγές του κυρίου Παπανδρέου μένει εκτός Βουλής. Αυτό έχει και την εξής σημασία για την τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω, ότι αν ο κύριος Παπανδρέου δεν είχε αποσκυρτήσει από το ΠΑΣΟΚ χωρίς κανέναν πολιτικό λόγο και αθρίζονταν τα ποσοστά του με τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, κατά πάσα πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ θα ήταν η τρίτη δύναμη, χωρίς να αποκλεί και τα τωρινά exit poll να οδηγήσουν στο ΠΑΣΟΚ στη τρίτη θέση, γιατί είναι πολύ μικρές οι διαφορές και δεν έχουν καταγραφεί τόσα πολλά κόμματα σε τόσο μικρές διαφορές και σε τόσο χαμηλά ποσοστά σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Νομίζω δηλαδή ότι το ποιος θα πάρει την τρίτη θέση είναι εξαιρετικά προώρο, να το πούμε από τώρα. Θα ήταν σίγουρα το ΠΑΣΟΚ τρίτο, εάν ο κύριος Παπανδρέου δεν είχε κάνει την κίνησή του. Καλά. Και αυτό αντικειμενικά. Δεν νομίζω ότι προστίθηκε απαραίτητα το ποσοστό. Όχι, δεν προστίθηκε απαραίτητα, αλλά προστίθηκε και η δυναμική. Αλλά αυτό αντικειμενικά ευνοεί, και αυτό ήταν το πλέον επικίνδυνο που έκανε, πιθανά ευνοεί τη Χρυσή Αυγή στην ανάδειξή της ως τρίτο κόμμα. Ήταν έγκλημα κατά της δημοκρατίας αυτό που έκανε ο κύριος Παπανδρέου και πιστεύω να το σκεφτεί σήμερα το βράδυ και να ζητήσει συγγνώμη από την παράταξη και από την ιστορία του. Το τελευταίο διάστημα βλέπαμε πάρα πολύ κόσμο του ΠΑΣΟΚ και στελέχη να επιμένουν ότι αμέσως μετά τα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρξει μια επανασύνταξη, μήπως μπορέσετε να ενωθείτε ξανά. Αυτό παίζει ο σενάριο. Χρειάζεται να κάνει ένα συνέδριο, κατά τη γνώμη μου, με ηρεμία, με καλή προετοιμασία, ανοιχτό για όλα, να συζητήσουμε τα αίτια της πολιτικής μας που μας οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η βασική γραμμή ήταν η γραμμή της ευθύνης, άσχετα αν είχε κόστος, αλλά πρέπει να ξαναδούμε τη σχέση μας με τον κόσμο και τη σχέση μας με τον εαυτό μας μέσα από αυτό το αποτέλεσμα, ώστε η παράταξη, ασκώντας μια ουσιαστική πολιτική μειοψηφίας όπως την καταγράφουν τα αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις των exit poll, ασκώντας λοιπόν μια ολοκληρωμένη πολιτική μειοψηφίας, να ασκήσει υπεύθυνη κριτική και να ξαναγίνει πάλι μεγάλη όπως της αξίζει, με βάση την ιστορία της και με βάση και την προοπτική της. Ένα από τα θέματα, κύριοι, που ανέκυψαν σήμερα είναι αυτό του μη δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο με τον κύριο Στόλη. Όσον αφορά αυτό, ειδικά τώρα που είναι και πολλοί ο κόσμος που έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό, κύριε Στόλη, δεν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά και τις επόμενες εκλογές?
Καταρχήν είναι χρήσιμο να αναγνωρίσουμε ότι πολλοί κόσμος έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό για τους λόγους τους οποίους, για τους λόγους τους οποίους είπαμε στο προηγούμενο της συζήτησής μας. Άρα αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω, να βγάλω και το συμπέρασμα ότι αυτός ο κόσμος δεν εκτιμούμε ότι είναι υπέρ των δύο συγκυβερνώντων μέχρι σήμερα κομμάτων. Βέβαια, ο εκλογικός νόμος και η δυνατότητα του να ψηφίσεις όντας στο εξωτερικό είναι πλέον το πιο δύσκολο πράγμα. Καθημερινά λαμβάναμε μηνύματα από το εξωτερικό ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ήθελε να εκφράσει την πολιτική του άποψη, ήθελε να εκφράσει και μια δυσαρέσκεια για αυτά που περνάει και δεν μπορούσε να έρθει λόγω οικονομικών δυσκολιών και λόγω του ότι δεν μπορεί με το σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα να ψηφίσει στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή. Εσείς τι λέτε, κύριε Καρακοστάνογλου? Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δοθεί και να βρεθεί τεχνικός τρόπος για να γίνει αυτό. Θυμίζω όμως ότι στις ευρωεκλογές... Είναι μια νίκη όλων των λαών της Ευρώπης. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν θα τον διαψεύσουμε. Είναι ιστορική στιγμή για μας, ιστορική στιγμή για τον κόσμο της αριστεράς. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ψυχή της εκλογικής καμπάνιας, το Μίλτο τον οικονόμου, αναπληρωτήσει τον Ιστή, να πει και αυτός δύο λόγια. Για την Ευρώπη να πει Μίλτος. Το οικονόμου αναπληρωτήσει τον Ιστή σου ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα της αριστεράς. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τον ελληνικό λαό, την κοινωνία που μας στήριξε, αυτή την κοινωνία που 4 χρόνια βρεθήκαμε μαζί στους δρόμους του αγώνα, τις καθαρίστριες, τους αγωνιζόμενους της ΕΡΤ3, τους σχολικούς φύλακες, τους διαθέσιμους, τους άνεργους, τους νέους και τις νέες. Σήμερα ψηφίσαμε όχι μόνο για την Ελλάδα, ψηφίσαμε και για τα παιδιά μας που είναι έξω. Ψηφίσαμε και για αυτούς που η κυβέρνηση Σαμαρά φοβήθηκε να τους δώσει ψήφο, τους 18άριδες. Η σημερινή μέρα είναι μεγάλη μέρα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα των εκλογών των σημερινών, της 25ης του Γενάρη, θα γίνουν η θριαλίδα για να ξεκινήσει μια μεγάλη αλλαγή, μια μεγάλη ανατροπή σε όλη την Ευρώπη. Την Ευρώπη που εμείς ονειρευόμαστε, την Ευρώπη που εμείς θέλουμε. Την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας. Ευχαριστούμε και τον ελληνικό λαό και θέλω τελειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη πολύ σκληρή μάχη με το σύνολο των μελών του. Οργώσαμε όλη την πόλη από άκρη σε άκρη. Δώσαμε παραπάνω από τις δυνατότητες που είχαμε και πιστεύω ότι η απόψινή νίκη, περιμένοντας δε και ελπίζοντας και αισιοδοξώντας για την αυτοδυναμία, ανήκει όλα γερώνουμε και στις, αλλά και στην κοινωνία που μας στήριξε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας πιστέψαμε για αυτό. Παρακολουθούμε λοιπόν, παρακολουθήσαμε δηλώσεις από τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, στην Θεσσαλονίκη. Τον κύριο οικονόμου, ο οποίος μίλησε τώρα και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον θα αναλάβει και θα υλοποιήσει όλα τα οποία έχει υποσχεθεί για τη μεγάλη νίκη, ο δυσαμφισβητή, μεγάλη νίκη που ίσως να αγγίζει και τα όρια της αυτοδυναμίας. Πραγματικά. Μια τεράστια νίκη του κύριου Τσίπρα, μια τεράστια νίκη της αριστεράς, η οποία καλείται, όπως είπα και νωρίτερα, να υλοποιήσει όσα έχει υποσχεθεί, τα οποία δεν είναι λίγα, καλείται να προσπαθήσει απέναντι στην Τρόικα. Βλέπουμε τον Χρήστο Γιασκουλίδη. Βλέπουμε τον Χρήστο Γιασκουλίδη, ο οποίος προσπαθεί να κάνει ρεπορτάζ εκεί πέρα, ζωντανά η Βεργίνα τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Χρήστο. Σ' ακούμε, Χρήστο, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Έχουμε και τον. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν. Ναι, αν ακούσατε και τις δηλώσεις που κάνανε ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω δίπλα μου και τον κύριο Στράτο Κυρσανίδη, που είναι του προεκλογικού αγώνα και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν για το εκλογικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε το σχόλιο. Σχόλιο είναι μια νίκη η οποία, όπως είπε, υπόθηκε και πριν από τους συντρόφους μου, αφιερώνεται στον ελληνικό λαό. Μια νίκη την οποία την οφείλαμε στον ελληνικό λαό, την οφείλαμε στους εαυτούς μας,
σε όλους τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε για αυτήν ακριβώς τη στιγμή που ζούμε σήμερα. Νομίζω πως αυτή η νίκη σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές αρχάς δυνατές. Γιατί όπως με όλοι, που επλήγει πρώτα απ' όλα στη χώρα μας ήταν η δημοκρατία. Κύριε Κερσανίδη, είναι όμως και ώρα ευθύνης. Εννοείται ότι είναι ώρα ευθύνης και νομίζω ότι ευθύνη δείξαμε και στο προηγούμενο διάστημα και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και τόσο μας κατηγορούσαν αντίπαλοι μας με διάφορα, να το πω κομψά, χαζά επιχειρήματα. Είναι ώρα ευθύνης φυσικά και πιστεύω πως όπως ακριβώς ανταποκριθήκαμε μέχρι τώρα, θα ανταποκριθούμε από εδώ και πέρα στις μεγάλες ευθύνες που μας αναλογούν. Η αυτοδυναμία λοιπόν τώρα είναι μια αφορμή για να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τις ευθύνες του και να μην έχει άλοθη σε οποιαδήποτε έτσι προεκλογική δέσμευση είχε πάρει οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα ερώτημα που θα τεθεί τις επόμενες λοιπόν, ώρες. Λοιπόν, καταρχάς φαίνεται ότι αγγίζουμε την αυτοδυναμία, αλλά θα είμαστε βέβαιοι μετά από μια-δυο ώρες περίπου ακόμα, έτσι. Να είμαστε σίγουροι. Θέλω να πω πως η αυτοδυναμία τήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή ακριβώς θα μας λύσει τα χέρια από το πρόγραμμά μας. Δηλαδή δεν θα υποχρεωθούμε να δεχτούμε εκδοχές και να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Και νομίζω ότι η αυτοδυναμία είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να εφαρμόσουμε ακριβώς όσα είπαμε και να μην βρεθούν μετά να μας κατηγορούν ότι άλλα λέγατε και άλλα κάνατε. Να σας ευχαριστώ. Σχόλιο, περιμένουμε και κάποιοι 9:30 που θα υπάρχει ένα πιο επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και για μια ακόμη φορά τον ελληνικό λαό. Αυτά προς το παρόν. Θα έχουμε να πούμε πολλά και στη συνέχεια της βραδιάς. Μια που το Χριστό, και στη Νέα Δημοκρατία, αν μπορούμε να πάμε. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και στη Νέα Δημοκρατία, αν θα μπορούσαμε να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γραφεία του. Ναι, θα προσπαθήσουμε. Πάμε λοιπόν, δεν είναι πολύ καλή η σύνδεση. Πάμε κυρίες και κύριοι να δώσω το λόγο στην κυρία Τσίμου να συντονίσει για λίγο την εκπομπή. Ναι, είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις και του κύριου Κερσανίδη και του κύριου Οικονόμου. Βλέπουμε λοιπόν αέρα νίκης, έναν ενθουσιασμό. Βλέπουμε ήδη και στον Αντρέα αυτή τη στιγμή στην πλατεία Κραθμόνος έντονο το κλίμα. Πανηγυρισμοί ήδη έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Δεν ξέρω αν μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη. Χριστίνα, έχουμε σύνδεση Θεσσαλονίκη. Έχουμε επαφή με τη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο λοιπόν. Σε λίγο λοιπόν. Ακούγα, δεν είχα καλή επιστροφή. Πρέπει να πω ότι νωρίτερα παρακολουθήσαμε από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Σαμανίδη και τον Μίλτο Οικονόμου, συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τον Στράτο Κερσανίδη, με τον οποίο μίλησε ο συνάδελφος, ο Χρήστος Γιασκουλίδης. Και να καλωσορίσω, έχουμε αλλαγή του πάνελ εδώ στο στούντιο, να καλωσορίσω λοιπόν την κυρία Χριστίνα Σουλτανίδου, που είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κυρία Σουλτανίδου, καλώς ήρθατε. Επίσης την κυρία Νικολέτα Στεργιοπούλου, υποψήφια με τους ανεξάρτητους Έλληνες στην Α Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και τον κύριο Γιώργο Τσαούση, που είναι υποψήφιος με το Ποτάμι επίσης στην Α Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσαούση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Λοιπόν, κυρία Σουλτανίδου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή έχουμε κάνει ήδη δύο συνδέσεις, όπως διαπιστώνετε, η Βεργίνα Τηλεόραση έχει τη μοναδική δυνατότητα ως περιφερειακή τηλεόραση να συνδέεται ζωντανά αυτή την ώρα με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και με το δικό σας κέντρο συγκεκριμένη. Στη χρονική στιγμή. Ήθελα να ρωτήσω, δεν βλέπω αυτό τον φοβερό ενθουσιασμό. Υπάρχει μια γραμμή ότι να είστε συγκρατημένοι, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά πέρα από τη χαρά βέβαια του ότι είστε πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά. Δεν υπάρχει καμία γραμμή προφανώς γι' αυτό. Απλώς πολλοί ο κόσμος και πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη στα εκλογικά κέντρα ως εκλογικοί αντιπρόσωποι. Ο περισσότερος κόσμος περιμένει το τελικό αποτέλεσμα για να δει. Πιστεύουμε ότι είναι μια λαϊκή γιορτή σήμερα. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που θα ερχόμαστε στην εξουσία για να πάρουμε κάποια ρεβάνς. Είναι όμως μια λαϊκή γιορτή, μια νίκη του λαού, ενός λαού ο οποίος χτυπήθηκε όλο αυτό το διάστημα και παίρνει τις τύχες του στα χέρια του. Σιγά σιγά θα οριμάσει το κλίμα όσο περνάει η ώρα και όσο πιο πολύ συνειδητοποιεί ο κόσμος τη μεγάλη νίκη, η οποία επιμένω δεν είναι τόσο νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, όσο είναι νίκη του κόσμου. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχει υποθεί πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα ότι αν χάσει η Νέα Δημοκρατία και κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι τόσο νίκη του ΣΥΡΙΖΑ όσο ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Δέχεστε μια τέτοια λογική? Ο νικητής είναι νικητής. Mm-hmm.
όσο και να το κάνουμε, και ο ιτημένος είναι ιτημένος. Και προφανώς εδώ πέρα ιτήθηκε, και επειδή πολλές φορές μιλήσαμε για τους δύο κόσμους που υπάρχει, ιτήθηκε ο κόσμος των μνημονίων και η πολιτική της λιτότητας και κέρδισε μια πολιτική που λέει ότι ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος θα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής και της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, ότι θα καταργήσουμε τα μνημόνια, ότι θα βάλουμε τέλος στη λιτότητα, ότι θα διαγράψουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Και από τις δημοσκοπήσεις φαινόταν ότι αυτά είναι αιτήματα του λαού, της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι έχασε η Νέα Δημοκρατία, προφανώς θα έχανε με αυτή την πολιτική, αλλά είναι ότι κέρδισε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα βλέπουμε να κερδίζει σε ένα σημαντικό βαθμό και η πρόταση του ποταμιού. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσαούση, πώς εκτιμάτε τα πρώτα αποτελέσματα των exit poll, σύμφωνα με το exit poll που παρουσιάσαμε εμείς, τη interview δηλαδή εδώ της Βορειοαλλαδίτικης εταιρείας. Είστε τρίτο κόμμα. Σύμφωνα με άλλα exit polls, είναι η Χρυσή Αυγή. Αυτό θα φανεί βέβαια από το επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα και όχι από τα exit polls. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να έχω ένα πρώτο σχόλιο σας. Ακριβώς. Εμείς. Με βάση τις μετρήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι το ποτάμι θα είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Είναι ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει προεκλογικά και τον οποίο φαίνεται να πετυχαίνουμε. Για μας ήταν ένα στοίχημα οι συγκεκριμένες εκλογές. Είμαστε ένα κίνημα με μόλις 11 μήνες ζωής και σε μια πολύ σύντομη προεκλογική περίοδο φαίνεται ότι καταφέρνουμε να είμαστε στην τρίτη θέση. Έχουμε πει ότι έχουμε σχέδιο και για την επόμενη ημέρα. Είμαστε υπέρ των συνεργασιών και είπαμε εξ αρχής ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, βέβαια στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης για το καλό της χώρας, ώστε να έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Επομένως, περιμένετε ουσιαστικά για να δείτε πώς θα πράξετε κι εσείς τα επίσημα αποτελέσματα. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Για όλους τα επίσημα αποτελέσματα θα είναι το πραγματικά σημαντικό δείγμα. Βλέπουμε όμως με βάση τα πρώτα στοιχεία που δίνουν τα exit polls ότι πράγματι το ποτάμι νομίζω δεν θα αλλάξει αυτό και στα επίσημα αποτελέσματα. Πράγματι το ποτάμι θα είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Πάντως, στη δήλωση του κ. Θεοδωράκη σήμερα την ώρα που ψήφιζε, είχα την αίσθηση ότι ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν έτσι πολύ αντιπολιτευόμενο του ΣΥΡΙΖΑ, είδα ένα άνοιγμα, μια προσέγγιση με τον τρόπο που μίλησε. Γιατί έδειξε ότι προδίκαζε ουσιαστικά το αποτέλεσμα και ότι καταδικάζει ο κόσμος την πολιτική Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι βλέποντας την δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να στηρίξετε μια τέτοια κυβέρνηση, αρχίζετε και λιένετε τις γωνίες. Όχι, κύριε Τσόρμα, εμείς δεν έχουμε αλλάξει την επιχειρηματολογία μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω αυτά που λέγαμε προεκλογικά, αυτά που λέγαμε και πριν την προκήρυξη των εκλογών, τα λέμε και σήμερα. Είπαμε ότι θα συζητήσουμε με όποιον είναι πρώτος και αυτό το είπαμε γιατί προφανώς μόνο με αυτόν μπορείς να έχεις πιθανότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση με βάση το υπάρχον εκλογικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω τελευταίες μέρες φαινόταν να διευρύνει τη διαφορά και είναι κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, τα λέμε και σήμερα. Φυσικά είναι αυτά που θα ισχύουν και την επόμενη μέρα. Κύριε Στεριοπούλη, να έρθω σε εσάς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έδωσαν μια σκληρή μάχη και μάλιστα ήταν πολλές οι δημοσκοπήσεις που σας έφερναν στο όριο της εισόδου στην Βουλή. Να παλεύετε ουσιαστικά για το αν θα μπορέσετε να μπείτε. Βλέπουμε τώρα ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις ότι είστε μέσα με ένα σημαντικό ουσιαστικό ποσοστό. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο που έχετε να κάνετε? Κοιτάξτε, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν σχολιάζουμε τα αποτελέσματα των exit polls. Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού μας εμπιστεύτηκε και από αύριο κιόλας θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να είμαστε οι θεματοφύλακες των αξιών και όλων αυτών που λέγαμε και γι' αυτό το λόγο μας εμπιστεύτηκε ο λαός. Παρ' όλα αυτά, όλη η προεκλογική σας καμπάνια, η τηλεοπτική τουλάχιστον, στηρίχθηκε στο ότι θέλετε, επιχειρείτε, πρέπει, έτσι το προβάλλατε, να είστε όχι μόνο το αναγκαίο καλό, όπως ήταν και το σύνθημα, αλλά να είστε δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και για να μην εκτροχιαστεί δίπλα στο μηχανοδηγό, εν πάση περιπτώσει, που ήταν το κεντρικό σας ποτάκι. Αυτόν τον ρόλο θα κληθείτε να παίξετε σήμερα, έτσι όπως βλέπετε τα πρώτα αποτελέσματα, έστω των exit polls? Νομίζω ότι αυτά θα τα δούμε από αύριο και μετά. Θα δούμε τα τελικά αποτελέσματα σήμερα και πιστεύω ότι ύστερα και με μια συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το πρώτο κόμμα, θα δούμε πώς θα χαράξουμε την πορεία μας. Κύριε Σουλτανίδου, εσείς πώς βλέπετε τις συνεργασίες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία? Βεβαίως, η νύχτα θα δείξει. Ναι, θα πρέπει να περιμένουμε καταρχήν να δούμε αν τελικά θα υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι, τα τελικά αποτελέσματα, για να δούμε και πώς θα κινηθούμε. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, το έχουμε πει σε χίλιους τόνους, ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κόμματα τα οποία ψήφισαν, υλοποίησαν, εφάρμοσαν την πολιτική των μνημονίων και με κόμματα τα οποία ψαρεύουν στα θολά νερά. Εμείς θα συνεργαστούμε με σαφήνεια, με κόμματα, καλούμε δηλαδή το ΚΚΕ κυρίως, με κόμματα τα οποία έχουν σαφή αντιμνημονιακή πολιτική, ζητούν τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους,
Δηλαδή με κόμματα τα οποία μπορούν να συμφωνήσουν πάνω στο πρόγραμμα, τους άξονες του οποίου έχουμε ήδη προδιαγράψει. Ξέρετε, κυρία Σουλτανίδου, είναι ίσως από τις λίγες εκλογές, αυτό συμβαίνει βέβαια το τελευταίο διάστημα μετά το 2009, που δεν υπάρχει χρόνος ούτε για να χαρεί κανείς, που λέει ο λόγος, εντάξει, θα χαρείτε εννοείται σήμερα, αλλά είναι ο χρόνος κατευθείαν για δουλειά. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία εκκρεμούν. Τα ζητήματα αρχίζουν από αύριο κιόλας. Επομένως, οι προτεραιότητες έχει προδιαγράψει λίγο ο κύριος Τσίπρας ποιες θα είναι οι πρώτες προτεραιότητες. Mm-hmm. Αλλά με τη δική σας εκτίμηση, αυτά που πρώτα πρέπει να συμβούν, ποια είναι? Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε και το έχουμε πει είναι το ζήτημα του να αντιμετωπίσουμε την μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στην οποία βρίσκεται η κοινωνία μας σήμερα. Τα πρώτα μέτρα λοιπόν που θα πρέπει να πάρουμε και αυτά θα φροντίσουμε να πάρουμε θα είναι το να υπάρχει ρεύμα σε 300.000 οικογένειες, το να μπορούν να συντιστούν 300.000 οικογένειες που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, το να υπάρχει δωρεάν μετακίνηση των ανέργων και των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, το να καταργήσουμε τον έμφυα που το έχουμε πει, το να ψηφίσουμε νόμο ο οποίος καταργεί τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Αυτά θα είναι την αποκατάσταση της εργασίας όπως έχουμε πει, αυτά θα είναι τα πρώτα μέτρα τα οποία θα πάρουμε. Κύριε Τσαούση, εσείς στα οικονομικά ζητήματα έχετε κάποιες διαφωνίες, όπως ας πούμε στις ιδιωτικοποιήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση που κληθείτε να στηρίξετε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να τα βρείτε σε σχέση με κεντρικές πολιτικές σας και γραμμές? Κοιτάξτε, είναι οπωσδήποτε μια πραγματικότητα ότι τα προγράμματα των κομμάτων έχουν πολλές διαφορές. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο και δεν θα μπορούσε να γίνεται και διαφορετικά. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν μερικά ζητήματα στα οποία εμείς νομίζω δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πίσω. Η σταθερή και αταλάντευτη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, μια νέα εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, η αταλάντευτα στο ευρώ, αυτό δεν το συζητάμε νομίζω καθόλου, η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας νομίζω ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί σε καμία περίπτωση. Από εκεί πέρα όμως, όπως σωστά είπατε, είμαστε και υπέρ των μεταρρυθμίσεων, όχι μόνο των ιδιωτικοποιήσεων, είμαστε υπέρ του να έχουμε μεταρρυθμίσεις σε πολλά επίπεδα του κράτους και ειδικά στη δημόσια διοίκηση. Νομίζω ότι μια σειρά από ζητήματα είναι που θα τα θέσουμε την επόμενη μέρα. Βέβαια, σε μια διαπραγμάτευση οπωσδήποτε θα υποχωρήσει, οπωσδήποτε θα πας με κλίμα συνένεσης. Αλλά είναι και κάποια ζητήματα τα οποία νομίζω ότι είναι οπωσδήποτε επίγοντα για τη χώρα πέραν των οικονομικών. Και σε αυτά θα επιμείνουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα. Κυρία Στεργιοπούλου, διάβασα κάτι σε σχολιασμού συναδέλφων αυτό το διάστημα ότι οι εκλογές αυτές θα μείνουν ως παράδειγμα πως μια χώρα και ένα πολιτικό σύστημα βαδίζουν σε μια από τις δραματικότερες στιγμές της εθνικής πολιτικής ζωής, αερολογώντας, εξαπατώντας και μονολογώντας. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε αν συμφωνείτε σε έναν βαθμό με αυτό το συμπέρασμα. Αν εννοεί για όλους τους πολιτικούς και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, διαφωνώ. Φυσικά υπήρξαν κάποιοι που το έκαναν και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Εμείς δεν αερολογήσαμε ούτε ποτέ εξαπατήσαμε. Έχουμε πρόγραμμα και με αυτό πορευτήκαμε. Και το έχουμε κοστολογημένο και φαίνεται ότι είναι αληθινό. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτοί που το έκαναν φάνηκε. Πάντως η αίσθηση ήταν σε αυτές τις εκλογές ότι υπήρχε γενικότερα από τα περισσότερα κόμματα ένα θολό τοπίο σε αρκετές θέσεις, όχι ξεκάθαρες θέσεις, και θα απευθύνω και στους τρεις την ερώτηση. Παρόλα αυτά, ο κόσμος ήθελε να εκφράσει την αγανάκτησή του ή το ότι δεν μπορούσε άλλο να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Ας αρχίσω από εσάς, κύριε Στεργιοπούλου, πώς το εκλαμβάνετε αυτό? Πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές ο κόσμος δεν άκουσε καθόλου τις κοινωνιολογίες της Νέας Δημοκρατίας. Έκλεισε τα αυτιά και τα μάτια και πήγε να ψηφίσει. Και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Για το άλλο σκέλος ερώτηση που κάνετε, εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες είχαμε πάντα καθαρό πρόγραμμα. Έχουμε εδώ και από τη στιγμή της ιδρυσής μας μέχρι τώρα, 2,5 χρόνια, έχουμε το πρόγραμμά μας και με αυτό πορευόμαστε. Και το ξέρει ο κόσμος ότι είναι έτσι. Εσείς τι λέτε, κυρία Σουλτανίδου? Εγώ λέω ότι στα περίπου 5 χρόνια των μνημονίων, η κοινωνία μας υπέστη μια τεράστια. Πώς να το πω, εξαθλίωση. Ο λαός πια έχουν ανατραπεί οι ζωές σε μια πολύ δυσμενέστερη κατάσταση. Έχουμε δει νέους να μεταναστεύουν, ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια, να μην έχουν που να μείνουν κτλ. Η κατάσταση λοιπόν στην κοινωνία ήταν τέτοια, οι ευθύνες της κυβέρνησης τόσο μεγάλες, ο ανάλγητος τρόπος με τον οποίο εξακολουθεί να φέρεται αυτή η κυβέρνηση, η οποία επιμένει ότι η μοναδική λύση και η μοναδική πολιτική που μπορεί να ασκηθεί σε αυτή τη χώρα είναι η πολιτική την οποία εφαρμόζει, ο φόβος τον οποίο προσπάθησε να σπείρει και προεκλογικά, αλλά αν θέλετε και παίρνω φορμή από το σποτάκι της για το δημόσιο υπάλληλο, η απαξίωση αυτού του λαού την οποία συνέχιζε η κυβέρνηση, και είναι πολύ άσχημο
ένας κυβερνήτης μιας χώρας, ένα κόμμα που κυβερνάει μια χώρα, να απαξιώνει το λαό αυτό. Μας είπανε τεμπέληδες, χιλιαδιό. Άρα λοιπόν ο λαός έφτασε στο αμήν, θέλησε να αποτινάξει από πάνω του όλη αυτή την πολιτική και πραγματικά βρήκε την ελπίδα στην πολιτική την οποία εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος αναβαθμίζει τον άνθρωπο, την αξία του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης, το εργαζόμενο, όπως είπα και πριν, του νέου του άνεργου, την αναβαθμίζει, λέει ότι θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής της πολιτικής και της κοινωνικής του και λέει ότι θα πάρει όλα αυτά τα μέτρα και αυτό το πλαίσιο που θα μπορέσουν να μας βγάλουν από την κρίση με έναν τέτοιο τρόπο που να ωφεληθεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και όχι οι λίγες κάστες των πλουσίων, οι οποίες ωφελήθηκαν πάρα πολύ, γιατί είδαμε ότι στα δύο χρόνια, 13 και 14, πήρε 15 νόμους ψήφισε για φορολογικές απαλλαγές των μεγαλοβιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά. Η κυβέρνηση την ίδια ώρα που έκοβε τις συντάξεις, κατέστρεφε τα ασφαλιστικά ταμεία, έκοβε τα επιδόματα ανεργίας κτλ. Από μια αριστερή κυβέρνηση περιμένουμε να δούμε πάντως, είναι αλήθεια κυρία Σουλτανίδη, τη σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα. Ήταν και στο πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα αυτό. Και πρέπει να πούμε ότι βλέπω και μια τώρα, ξεφεύγω λίγο από την αρχική ερώτηση, αλλά πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε γενικότερα μια αλλαγή στάση, ακόμη και από τον Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος προχθές ούτε λίγο ούτε πολύ εξήγηλε ότι θα φορολογήσει αυστηρά την ελίτ, την αμερικανική ελίτ. Αυτό ίσως να σημαίνει, λέει ένας μέσος νους, ότι βλέπουν αδιέξοδο σε μια πολιτική που την μεσαία τάξη την εξαθλιώνει. Κοιτάξτε τώρα, θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση του καπιταλιστικού συστήματος και σε ποια φάση βρίσκεται. Βρίσκεται στη φάση της υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου, όπου συγκεντρώνεται σε ελάχιστα χέρια. Το έχουμε δει εταιρείες να έχουν προϋπολογισμούς μεγαλύτερους και από προϋπολογισμούς κρατών. Και αυτό βεβαίως επέφερε, αυτή η υπερσυσσόρευση κερδών επέφερε και όλη αυτή την οικονομική κρίση. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο κύριος Ομπάμα και τι έχει στο μυαλό του ίδιος του να το κάνει. Εμείς όμως αυτό το έχουμε ως πολιτική αντίληψη. Ότι υπάρχει η ταξική αντίθεση και εμείς ως αριστερά, ως ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε με το μέρος του εργαζόμενου. Αυτό είναι πολύ σαφές. Ότι έχουμε πει και έχουμε εξαγγείλει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αυτό ήταν καταφανώς άδικο. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει και άμεσα θα θεσμοθετήσουμε το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Ότι θα μιλήσουμε για. Ότι θα καταργήσουμε άμεσα τον έμφυα και ότι βεβαίως θα βάλουμε φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Μεγάλη εκείνη προς την περιουσία, ο οποίος επίσης θα είναι κλιμακωτός όσο αυξάνεται η περιουσία. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, όπως η πρόθεσή μας είναι με σαφήνεια, το μπλου το οποίο έχει διαφύγει, μιλάω για λίστες Λαγκάρντ, μιλάω για καταθέσεις στο εξωτερικό κτλ., να ερευνήσουμε αυτές τις υποθέσεις και να φορολογηθεί. Εσείς κύριε Τσαούσε, τι λέτε για όλα αυτά? Επίσης, να σας πω, ακούγοντας αυτά που είπε μόλις τώρα η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε με χαρά πράγματι να εφαρμόζονται. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει όχι σε μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα υλοποιήσουν όλα αυτά που ακούσαν προηγουμένως. Πράγματι, να φορολογηθούν οι ελίτ. Το θέμα είναι ποιες ακριβώς θεωρούμε ελίτ. Να μην κινδυνεύσουν όμως φυσικά και οι καταθέσεις των απλών ανθρώπων, οι οποίοι απέκτησαν κάποια χρήματα πραγματικά δουλεύοντας όλη τη ζωή. Και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ωραία. Πραγματικά θα δούμε την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι μια σειρά από τέτοιου είδους ζητήματα είναι για μας πάρα πολύ σημαντικά. Όσον αφορά τώρα την προηγούμενη ερώτηση για την προεκλογική περίοδο, πράγματι, μια πολύ σύντομη καταρχήν προεκλογική περίοδο, στην οποία κιόλα δεν μπορέσαμε νομίζω να συζητήσουμε σχεδόν καθόλου πολιτικά. Και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με το σύντομο χρόνο, με τη σύντομη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αλλά νομίζω και με το ότι υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπιση, όπως θα είπα την επόμενη μέρα. Εμείς πάντως, να διευκρινίσω και πάλι ότι έχουμε απόλυτα ξεκάθαρες προτάσεις. Αυτό ίσως το οποίο μπερδεύει κάποιους και κατηγορούν το ποτάμι ότι ενδεχομένως δεν είναι ξεκάθαρο ή έχει θολές προτάσεις ή κάτι αντίστοιχο, είναι ότι δεν έχουμε πραγματικά ιδεολογικές αγκυλώσεις. Έχουμε πει ότι είμαστε ένα νέο πολιτικό φορέα, είμαστε ένα κίνημα του σύγχρονου κέντρου. Οπότε μπορούμε να βρούμε προτάσεις πραγματικά σωστές για το καλό της χώρας σε όλες τις πλευρές του λεγόμενου τόξου των ιδεολογιών και νομίζω ότι μέσα από συζήτηση και με την εμπειρία των ανθρώπων έχω ξαναπεί ότι πολλοί και αξιόλογοι, εξειδικευμένοι άνθρωποι σε κάθε αντικείμενο υπάρχουν στο ποτάμι, νομίζω μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά την επόμενη μέρα. Το σίγουρο που πετύχατε είναι ότι αυτή την ώρα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των exit polls είναι αυτοί που εύχονται, ακόμη και εκείνοι που δεν συμπαθούν το ποτάμι, που εύχονται να είστε τη τρίτη δύναμη, δεδομένου ότι δεν θέλουν να είναι η τρίτη δύναμη η Χρυσή Αυγή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Τσαούση, να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Σουλτανίδου, να ευχαριστήσω και την κυρία Στεριοπούλη και να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία όσον αφορά βέβαια τους σταυρούς, που αυτή η μάχη έπεται βεβαίως. Πρώτη είναι η μάχη για την διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε με την αλλαγή του πάνελ και τις συνδέσεις μας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και βεβαίως με τα στούντιο της Αθήνας.